Αλλά. Who's the coolest? Αυτό το εφέ, το πανέμορφο, είναι ό,τι πρέπει για πάρτι. Steve Jobs. Γιατί κόβεις το μέτωπο, ρε μαλάκα. Σαν τις γκόμενες στο Instagram. Μαλάκα, είμαι δύο μέτρα, ρε μαλάκα. Κάτι φωτογραφίες και κόβουν το μέτωπο. Γεια σας. Γεια σας. Σήμερα θα σας παρουσιάσουμε δύο εξαιρετικές gaming καρέκλες από τη Eureka Ergonomic, οι οποίες εννοείται ότι είναι καλύτερες από τις Χριστιανάς. Θα τις βρείτε κλασικά στο visualstore.gr, στο link που υπάρχει στην περιγραφή. Είναι το κομμάτι που μας λείπει για να στήσουμε το setup των users στην Κύπρο και να ξεκινήσουμε να σας κάνουμε κουμπές. Έχουμε την GE300, η οποία είναι μαύρη και μπλε. Και κάθομαι αυτή τη στιγμή η GC03, στην οποία μάλλον θα κάτσει ο Γρηγόρης. Μετά από αυτή την ταπεινωτική ήττα των γραφείων, θα προσπαθήσω να πάρω revenge ή να ξεστηλιστώ τελείως αυτό το βίντεο. Είναι χαμένο ήδη το παιχνίδι, αλλά δεν πειράζει. Καλή καρδιά. Εντάξει, λοιπόν, πάμε για το στήσιμο. Ξεκινάμε. Αυτό το γύρισμα είναι πιο εύκολο το προηγούμενο, γιατί τα γραφεία πιάνανε πολύ χώρο, ενώ οι καρέκλες είναι πιο μικρές σε όγκο. Παγόβουνο! Ο άλλος το έχει πάρει ζεστά, τρέχει. Έχουμε συναρμολογήσει εμείς καρέκλες. Αγόρι μου. Αλλά αυτές φίλε είναι καρεκλάρες. Εγώ βλέπω ένα αναπαυτικό μαξιλάρι για αρχή. Και η δικιά μου μπλε είναι, φίλε. Εν τω μεταξύ το λογότυπο της Eureka δείξε στην κάμερα. Είναι σαν WWE. Λες και ξεκινάνε για Royal Rumble, ξέρω εγώ. Έχουμε και ένα αναπαυτικό στήριγμα λεμού. Οδηγίες. Magic Light RGB. Γιατί παίρνεις πάντοτε, Γρηγόρη, τα εξαρτήματα τα οποία έχουν RGB, εξήγησε μου. Μία φωτογραφία, μία με την καρέκλα μας έχει πετσοκόψει. Φίλε, αναπαυτικότατο κάθισμα. Αυτό εδώ είναι το setup με τις βίδες που έχει μέσα. Έχει ένα αλφα βάρος. Τα βγάζουμε έξω. Τα κουτιά μας! Αφού κλείσουν οι κάμερες. Βλέπω οδηγίες καρέκλας σε μία σελίδα μπρος πίσω. Εγώ έχω ολόκληρο βιβλίο. Μήπως θα σε πετσοκόψω πάλι. Έλα, έχω ευκαιρία τώρα. Όχι. Είναι βαλμένη ήδη η βίδα, πρέπει να τη βγάλω και να την ξαναβάλω. Παίζεις με χάντικα πεις βάρος σου εννοείς. Ναι, πέναλτι. Έχει γάντια, να φτιάξει με γάντια. Κυρίες και κύριοι, ο γιατρός Γρηγόρης. Μάνο, γύρνα λίγο από την άλλη. Γύρνα, κοίτα λίγο από εκεί. Να δω κάτι θέλω. Για να νικήσει ο Μάνος μια φορά να χαρεί λίγο. Έκανε κονέ τώρα με την Eureka. Στημένο είναι. Φίλε, η δικιά σου είναι πιο designat, είναι sci-fi. Είναι λες και βγήκε από το Cyberpunk για ένα πράγμα. Λες και καθόταν ο Johnny Silver. Ο κόλος του Keanu Reeves. Βλέπω σου την έχει βιδώσει καλά, ε. Αχα, καλό, ε. Λοιπόν, βάζω το κάτω μέρος τώρα. Πολύ εύκολη η G300 στη συναρμολόγηση. Τελείωσες κιόλας, Ραλίτη. Τελειώνω. Τώρα είμαι σε φάση που βάζω το πίσω μέρος. Λοιπόν! Μαλάκα. Όπως βλέπετε, έχω βιδώσει όλο το κάτω μέρος. Φίλε, είναι βαριά η καρέκλα. Δες εδώ RGB ιστορίες. Λοιπόν, έτοιμο είναι, παιδιά. Ένα βήμα έμεινε. Φρόντι είναι από εκεί, ε. Παιδιά, έτοιμος. Το νίκησα. Νίκησε ρε. Το νίκησα 1-1, ισοφάρισα για την τιμή. Αθήνα, Θεσσαλονίκη 1-1. Α, ωραία. Πατριωτικό. Λαγωδίδε τα σχόλια. Θα σας κεράζω καλαμάκια. Εγώ θα δώσω φραπέ να βάλετε τα καλαμάκια. Ωπ, κάτσε, ξέχασα να βάλω το κεφάλι. Φαντάζεσαι να το ξέχασα και να μου λήγεις όχι. Αυτό, θα έφυγε κανένα μαλαντιά και θα σου λέγα α, αυτό το έχεις βάλει. Σαν το λαγό και τη χελώνα θα πήγαινε η φάση. Λοιπόν, Γρηγόρη, σε πρόλαβα, έβαλα και το στήριγμα. Εγώ ακόμα παιδεύομαι και δεν έχω βάλει και στήριγμα, λέμε. Αλλά... Εντάξει, η δικιά σου ρε φίλε είναι υπερπαραγωγή αυτή η καρέκλα. Τες εδώ τι έχει. Και τώρα θα κάνουμε μια γρήγορη παύση. Θα μου δώσει ο φίλος ο Μάνος ένα μετασχηματιστή κινητού, ρε. Και τώρα θα δει ο Μάνος που νομίζει είναι μάγκας. Ο Μάνος μπορεί να τελείωσε πρώτος, αλλά. Αλλά, who's the coolest. Δεν σε βλέπω, είσαι ο Τζον Σίνα. Χριστουγεννιάτικο θέντρο, Γρηγόρη, το κάνεις. Καλά, δεν υπάρχει. Έδωσε ένα πλάνο γίγαντα στο σκηνοθέτη. Αυτή είναι καρέκλα, ρε φίλε. Φαντάζεσαι να βλέπεις Netflix το βράδυ και να είσαι έτσι, σαν άρχοντας. Αυτό είναι strobe effect. Νομίζω έβαλα το strobe. Ή το flash είναι, μπορεί να το πω. Αυτό το εφέ, το πανέμορφο, είναι ότι πρέπει για πάρτι. Δηλαδή, κάνεις πάρτι στο σπίτι, έχεις αυτή την καρέκλα. Και κάθε το βασιλιάς του πάρτι, ξέρω εγώ. Όποιος σηκώνεται και χορεύει, άλλος κοιτάει να την καμπαρώσει αμέσως. Έτσι, για να είναι ποζεράς, να τον κοιτάνε όλοι. Να μαζεύει τα βλέμματα του πάρτι, ξέρω εγώ. Μα.
Η G300 στην οποία κάθομαι εγώ έχει ρυθμιζόμενο ύψος από 42-50 εκατοστά. 3D υποβραχιώνει ρυθμιζόμενο πάνω και κάτω, αριστερά και δεξιά, μπρος και πίσω. Πολύ μεγάλη επιφάνεια πλάτης για να τη στηρίξει. Η κλίση της είναι 90 με 135 μοίρες με κλείδωμα κλίσης. Είναι αρκετά αναπαυτική και δεν φοβάστε να φύγετε πίσω, ας πούμε. Κατάλαβα, τελείως. Κάτι που ισχύει με πάρα πολλές καρέκλες, το πούμε αυτό. Μπορείς να αράξεις έτσι άνετος. Να πας μέχρι πίσω και δεν κινδυνεύεις να φύγεις. Και την κλειδώνεις και εδώ πέρα πίσω και είσαι άρχοντα. Τροχίσκος περιστροφής 360 μοιρών. Έχει εργονομικό αφαιρούμενο σφυγικό μαξιλάρι και μαξιλάρι κεφαλής. Και επένδυση δερματίνης, νάιλον και υφάσματος. Οι διαστάσεις της είναι 66x70x118 έως 128 εκατοστά. Γιατί πηγαίνει πάνω κάτω αντίστοιχα. Το ρυθμίζετε όπως θέλετε. Και το βάρος της είναι 15,5 κιλά. 15,5 κιλά. Αυτό είναι πολύ ωραίο segue για να σας πω εγώ ότι η δική μου καρέκλα έχει βάρος 30 κιλά. Και μάλιστα μιλάμε είναι για πιο έτσι, ματσό αντράκια. Είναι μέχρι, σηκώνει μέχρι 130 κιλά βάρος. Για ψηλά αγορά και πιο εύσωμα, έτσι. Έχει μαξιλάρια. Έχει πάλι, όπως είπε ο Μάνος, δυνατότητα λειτουργίας 360 μοιρών. Τα χερούλια είναι ρυθμιζόμενα. Η πλάτη είναι ρυθμιζόμενη. Έχει πάλι κλείδωμα στο tilt. Μπορώ να πάω μέχρι πίσω και να το κλειδώσω. Έχει υποαλλεργικά υλικά από δερματίνη. Είναι οικολογικά όλα. Και RGB με 16 εκατομμύρια χρώματα. Έχει ένα τηλεκοντρόλ με το οποίο μπορείτε να κάνετε. Είναι κάπου εδώ από μπος αριστερά στο πλάι. Σημαδεύεται προς τα εκεί και αλλάζετε το χρώμα σε ό,τι θέλετε, όπως δείχναμε πριν. Έχει ανθεκτικό σχεδιασμό για εργονομική χρήση για πολλές ώρες gaming. Είναι πάρα πολύ αναπαυτική, παιδιά, δεν περιγράφεται. Αυτό είναι ό,τι πρέπει καρέκλα. Και έχει και μαξιλαράκια πάλι και χαμηλά στη μέση, αλλά και στο κεφάλι ένα έξτρα μαξιλάρι. Αν θέλετε, το βγάζετε, αν δεν σας βολεύει. Αλλά όλο μαζί το αποτέλεσμα είναι ό,τι πιο απολαυστικό υπάρχει. Θα έλεγα μάλιστα ότι πέρα από το PC gaming, γιατί γενικά καρέκλες γραφείου κάνουμε review, είναι καταπληκτική ακόμα και για σαλόνι, θα έλεγα εγώ. Δηλαδή σε τηλεόραση με PlayStation, αυτό το άραγμα που πολλές φορές με το πικρολόγιο ποντίκι είναι λίγο άχρηστο. Αν παίζεις σε τηλεόραση έτσι και είσαι αραχτός και κάθεσαι και παίζεις έτσι, είναι, νομίζω αυτή η καρέκλα είναι ό,τι πρέπει. Μία βασική διαφορά ανάμεσα στην δικιά μου καρέκλα, την G300, και ανάμεσα στην GC03 του Γρηγόρη είναι ότι η GE300 είναι σαφώς πιο ανατομική. Δηλαδή έχει υποστηρικτικό μαξιλάρι τόσο για τον αυχένα όσο και για τη μέση. Για άτομα τα οποία κάθονται πολλές ώρες στο PC είναι ό,τι καλύτερο μπορείτε να αποκτήσετε. Του Γρηγόρη αντίστοιχα είναι πάρα πολύ αναπαυτική για άτομα τα οποία έχουν μεγαλύτερο ύψος και μεγαλύτερο βάρος από το συνηθισμένο. Παρότι δεν έχει τα ανατομικά μαξιλαράκια της G300, η GC03 είναι πάρα πολύ αναπαυτική. Θυμίζει περισσότερο μια καρέκλα έτσι θέσης διευθυντή, θα λέγαμε. Ζηλεύω να ξέρεις γιατί παίρνεις τα πιο ακριβά περιφερειακά, πήγα να πω. Κατά κάποιο τρόπο περιφερειακά είναι. Λοιπόν, και στο γραφείο και στην καρέκλα, δηλαδή έχεις το high end εσύ. Λοιπόν, η δικιά μου η G300 κοστίζει 200 ευρώ. Και ενώ αυτή κοστίζει περίπου στα 400 ευρώ. Ναι, η GC03 είναι για πιο απαιτητικούς χρήστες. Λοιπόν, τις καρέκλες αυτές, τις gaming καρέκλες, οι οποίες πραγματικά από όση ώρα καθόμαστε έχουμε να πούμε ότι είναι καλύτερες gaming καρέκλες που έχουμε κάτσει ever, μπορείτε να τις βρείτε στο visualstore.gr, το οποίο και ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας τις παρήχε. Και στο εξής, το στούντιό μας είναι έτοιμο, μπορούμε να βάλουμε και τα γραφειάκια που στήσαμε και μπορούμε να ξεκινήσουμε εκπομπή users εδώ στην Κύπρο. Έτσι. Που αλλού στο gamer.gr, στο κανάλι μας στο YouTube. Περισσότερα θα μάθετε μέσω της Facebook page και μέσα από ανακοινώσεις που θα κάνουμε από το YouTube New Post. Οπότε κάντε ένα subscribe, γιατί ξεκινούν και πάλι οι εκπομπές users και θα έχουμε και τη Χριστιανά. Λοιπόν, αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μένετε συντονισμένοι μέχρι τέλος αυτού του βίντεο. Μπορείτε να κάνετε ένα like, ένα subscribe, κλικ στο καμπανάκι και να μας αφήσετε και ένα σχόλιο με το πώς σας φαίνονται οι gaming καρέκλες που σας δείξαμε. Βεβαίως, και μπορείτε να μας πείτε και ποιες καρέκλες θα προτιμούσατε ήδη. Μπορείτε να μπείτε στο visualstore.gr, να διαλέξετε ποια καρέκλα σας αρέσει περισσότερο και να ανοίξετε μια συζήτηση στα σχόλια για να δούμε και τις δικές σας επιλογές. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε όλοι καλά. Bye! Σου δίνω πάσα, μα σταματάω. Μάρε μαλάκα, εσύ διάβαζε τους ιεραρχείες. Δεν χρειάζεται να πες μια μαλακία. Διάβασε 10 φορές και εσύ είναι οι καρέκλες. Όχι, θα τις πω τις καρέκλες. Απλά πες μια μαλακία για να τις πω. Κάνε μια πάσα, κάτι. Καλά είσαι. Ο Μάνος παθαίνει κεφαλικό βασικά.
Ελπίζω να μην είναι πολλές λίμπρες. Μήπως είναι κούμπα λίμπρες. Είναι τούμπα λίμπρες. Μαλάκα, θέλει το ρετσίνα κόλλα τώρα. Αλλά θέλει ψητά η ρετσίνα κόλλα. Οι παοξίδες πίνουν τούμπα λίμπρε που είναι ρετσίνα κόλλα. Α, εντάξει.